Ύστερα από 2 χρόνια αποχής από εκδηλώσεις, διαζώσεις, ήρθε η ώρα να γιορταστεί ξανά η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής στον Πύργο με φυσική παρουσία. Η κίνηση ΠΑΕΝΑΟΝ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Δημοπύργο και το Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Πύργου, συνέπραξαν και παρουσίασαν ένα πρόγραμμα μοναδικό με αξιόλογους καλλιτέχνες. Το βράδυ της Τρίτης, η Ορχήστρα Τα Χρώματα της Ήλιδας έδωσε μια μεγάλη συναυλία στον πεζόδρομο της Παλαιάς Αγοράς στο Μουσείο του Πύργου. Θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Δήμο Πύργου, την κίνηση ΠΑΕΝΑΟΝ και την αηκίνητη Ρωρίγα. Εγώ θα ευχηθώ καλή διασκέδαση και θα σας ευχαριστήσω πολύ που απόψε θα μας δώσετε μια υπέροχη βραδιά στη γιορτή της μουσικής. Τα Χρώματα της Ήλιδας παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε παλιότερες παραστάσεις τους, δίνοντας έμφαση στον έντονο παλμό και διάθεση να διασκευάσουν μελωδίες του Σαββόπουλου, του Βαρδί και των Τερμητών, αλλά και του Τσιτσάνη, του Πλέσα και του Χατζηδάκη, με λίγο διαφορετική προσέγγιση. Το πρόγραμμα είχε επιμεληθεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής Γιώργος Κιτζήρης, ο οποίος ήταν στο πιάνο και την ηλεκτρική κιθάρα, η Παύλος Αυγερινόπουλος και Θανάσης Πουλακίδας στους τζουράδες, ο Νίκος Στεφανίδης στην κιθάρα, ο Δημήτρης Μαλεβίτης στον μπάσο, ο Δημήτρης Πανδής στα τύμπανα, ο Παναγιώτης Καψάς και στα κρουστά, ενώ έντισε με τη φωνή της όλη τη βραδιά η Χαρά Σκουλαρίκου.